να μην διεγείρουμε το σκύλο πριν βγει από το σπίτι. Δηλαδή, να μην ξεκινήσουμε να του ανεβάζουμε τον ενθουσιασμό λέγοντάς του ποιος θα πάει βόλτα και τέτοιες ερωτήσεις που απευθύνουμε στο σκύλο. Γιατί ο σκύλος καταλαβαίνει και ενθουσιάζεται. Επομένως, είναι λογικό ότι βγαίνει από την πόρτα σαν σύφουνας, έτοιμος να τρέξει, άμα ήδη τον έχουμε ενθουσιάσει. Οπότε, πρώτο είναι αυτό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ήρεμοι όταν βγαίνουμε βόλτα με το σκύλο μας, ώστε να κρατήσουμε. Και ένας ειδικός μπορεί να μας διδάξει. Ναι, πώς ότι μπορούμε να το βάλουμε να κάτσει πριν. Ναι, είναι πολύ βασικό ότι ο σκύλος θα πρέπει να μάθει να κάθεται πριν να ανοίξουμε την πόρτα, να περιμένει και λίγο για να του φτιάξουμε λίγο και τα επίπεδα υπομονής του και μετά να βγαίνει από την πόρτα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα βγει και πιο ήρεμος. Mm-hmm. Επίσης, πρέπει να δείξουμε και να μάθουμε, αλλά αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, στο σκύλο μας ότι όταν μας τραβάει στη βόλτα δεν προχωράμε. Δεν πετυχαίνει αυτό που θέλει. Δεν πετυχαίνει αυτό που θέλει. Ουσιαστικά δηλαδή του δείχνουμε ότι, κοίταξε να δεις, εάν τραβάς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη βόλτα. Δεν πρόκειται να καταφέρεις να. Και δεν χρειάζεται να το δείχνουμε αυτό τραβώντας σαν τρελή την αλυσίδα. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Θέλει αρκετή υπομονή και θέλει και χρόνο. Δεν πρόκειται να το μάθει το σκύλο από τη μία μέρα στην άλλη να μην τραβάει στη βόλτα. Είναι αρκετά δύσκολο.